Βλέπουμε λοιπόν εδώ, ναι, ναι, είναι αρκετός ο κόσμος υπουργών την περιοχή. Με συμβολισμούς πολλούς, βλέπουμε τον κόσμο και σε μια συμβολή που έχει μια τεράστια πολιτική. Για να πάμε στον Γιώργο. Μια επίσκεψη εδώ του Πρωθυπουργού στο Πόδιο Πηλίδα. Γιώργο, το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας για τον Πρωθυπουργό τι περιλαμβάνει? Δεν έχουμε καλό ήχο. Ο Πρωθυπουργός Δήμο αργότερα λοιπόν αναμένεται να χωρίσει από τη Φιλήρα μέσα μετά την ομιλία του και θα μεταβεί στο Μειωτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ψάρτης για την συνεχεία Ναι, δεν ακούγεσαι Γιώργο, γιατί ακούμε τον... Για να ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη η χαρά μου να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να σας φίξω το χέρι, που είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω, να ακούσω από τον Δήμαρχο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η απόσταση που διένυσα σήμερα από το γραφείο μου, το μαξί μου στην Αθήνα, ως εδώ στο χωριό σας, πολλές φορές είναι μια απόσταση που στα δικά σας τα μάτια φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από όσο πραγματικά είναι. Ξέρω πολύ καλά ότι παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε να μικρύνει κι άλλο αυτή η απόσταση. Και ξέρω πολύ καλά ότι και εγώ προσωπικά, τον 1,5 χρόνο που είμαι Πρωθυπουργός, έχοντας να αντιμετωπίσω την οικονομική κρίση, την προσφυγική κρίση, μεγάλες δυσκολίες για τη χώρα μας, άργησα να διανύσω αυτή την απόσταση και να έρθω να σας συναντήσω. Και το λέω αυτό διότι έχω πλήρη επίγνωση ότι βρίσκομαι στον ομό, στην περιοχή, στη Θράκη και στον ομό ιδιαίτερα εδώ, με πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξέρω πολύ καλά ότι βρίσκομαι στον ομό με τις μεγαλύτερες διαρροές μαθητών από την βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Γνωρίζω πόσο μεγάλες θυσίες και προσπάθειες και αγώνες καταβάλλετε προσωπικά ο καθένας και η καθεμιά από εσάς και οι οικογένειές σας για να πάνε τα παιδιά σας στο σχολείο και να τελειώσουν το σχολείο και μετά να προχωρήσουν και να προκόψουν. Ξέρω επίσης ότι τα θετικά κίνητρα που στο παρελθόν έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία, όπως αυτό της ποσόστοσης για τη μειονότητα στα πανεπιστήμια και στη δημόσια διοίκηση, έχουν αξία μόνο όταν τα παιδιά σας καταφέρνουν να τελειώσουν το σχολείο. Γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέγιστη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθα σήμερα εδώ μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, είναι να βρούμε τον τρόπο ώστε τα παιδιά να μένουν στα σχολιά, να τελειώνουν το σχολείο, να μην το εγκαταλείπουν, να μένουν στον τόπο, να μένουν στη Θράκη, να βρίσκουν αξιοπρεπείς δουλειές εδώ. Και είναι μέγιστη προτεραιότητά μας να στηριχθεί η περιοχή σας, να στηριχθεί η δημόσια και η μειονοτική παιδεία. Και η εκπαίδευση των παιδιών σας, των μικρών παιδιών, να μην γίνεται σε άτυπες δομές χωρίς άδεια και παιδαγωγική επάρκεια, αλλά να φτάσουμε στο σημείο όπου θα εμπιστευτείτε
με την καρδιά σας τα δημόσια νηπιαγωγεία που θα παρέχουν σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση η οποία θα ανταποκρίνεται και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των παιδιών σας. Ξέρω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα επισκέφτομαι και μιλώ σε αυτήν εδώ την αυθόρμητη και αλλά πολύ φιλόξενη συγκέντρωσή σας, επισκέφτομαι και μιλώ σε έναν Δήμο που δυστυχώς έχει μια αρνητική πρωτιά. Είναι ένας από τους πιο φτωχούς Δήμους της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ώστε να το αλλάξουμε. Για να το αλλάξουμε πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, να δώσουμε κίνητρα για την παραγωγή, την καπνοπαραγωγή, την κτηνοτροφία, να μπορέσει η ανάπτυξη που έρχεται και μάλιστα σε υψηλούς ρυθμούς το 2017, προβλέπουν όλοι κοντά στο 3%, να εξειδικευτεί και χωρικά εκεί που η χώρα έχει μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί που η κοινωνία έχει μεγαλύτερη ανάγκη και ο Δήμος σας είναι ένας από αυτούς τους τόπους που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, διότι δυστυχώς όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης αλλά και προηγούμενα στα χρόνια της ανάπτυξης εδώ δεν είχαν γίνει πολύ σημαντικά έργα. Και πρέπει να σας πω ότι και αυτή είναι μια σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου για την οποία θα αγωνιστούμε. Ξέρω ότι ακόμα και σήμερα, 2016, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συνεχίζουν να μιλούν και να επιχαίρουν και να εντοπίζουν τις διαφορές μας. Και να λένε ότι οι διαφορές μας είναι αυτές που πρέπει να μας χωρίζουν αντί να μας ενώνουν. Χαίρονται να μιλούν πολλές φορές με κηρύγματα στα όρια του μίσους και να χωρίζουν τους Έλληνες πολίτες ανάλογα με το σε τι Θεό πιστεύουν, να τους χωρίζουν σε πλειονότητες και σε μειονότητες, να μιλούν για τις διαφορές ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, σε ξένους και γηγενείς. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και η κυβέρνησή μου θα αγωνιστούμε για να μην επιστρέψουμε σε αυτές τις λογικές που διχάζουν. Και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν, αλλά και σε καμία ξένη αρχή να παίζει παιχνίδια εις βάρος των πολιτών μας, εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές λάθη και παραλήψεις της ίδιας της πολιτείας. Είμαστε όλοι και όλες Έλληνες πολίτες, ίσοι απέναντι στον νόμο, με ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από τα πιστεύω μας. Και θα ήθελα με την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ και μιλώ σε όλους εσάς που σπεύσατε να με υποδεχθείτε, να σας πω ότι έχω ένα όραμα προσωπικό αλλά και συλλογικό ως κυβέρνηση που αφορά την παιδεία του τόπου, το μέλλον δηλαδή του τόπου. Θέλω τα σχολιά της χώρας μας, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά, είτε είναι μειονοτικά είτε μεικτά, ό,τι και να είναι, να είναι σύγχρονα σχολιά, να παρέχουν σύγχρονη γνώση και να βγάζουν επιστήμονες, εργάτες, αγρότες, επιχειρηματίες, αλλά μορφωμένους ανθρώπους και προκομμένους ανθρώπους. Διότι στην εποχή μας το μεγαλύτερο εφόδιο για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει μπροστά είναι η γνώση. Και η μέγιστη υποχρέωση της πολιτείας είναι να προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης γνώσης και υψηλού επίπεδου γνώση σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά οράματα που εγώ και η κυβέρνησή μου έχουμε και θέλουμε να αφήσουμε πίσω ως παρακαταθήκη στον τόπο. Θέλω επίσης η περιοχή σας
να σταματήσει να έχει αυτά τα αρνητικά ρεκόρ. Να σταματήσει να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Και κυρίως να σταματήσουν οι νέες και οι νέοι σας να φεύγουν μετανάστες μακριά από τον τόπο σας και έξω από τη χώρα. Αλλά να μπορούν να ζήσουν εδώ με αξιοπρέπεια. Να δουλέψουν και να προκόψουν εδώ στα όμορφα μέρη σας. Και το κυριότερο να ζήσουν χωρίς καταπίεση, άντρες και γυναίκες. Να μπορούν να πιστέψουν και να προσευχηθούν σε όποιον Θεό θέλουν ή να μην πιστέψουν. Να μπορούν να ψηφίσουν όποιο κόμμα θέλουν. Να μπορούν να έχουν όποια άποψη επιθυμούν και να είναι ίσοι και ίσες απέναντι στον νόμο που με βάση το Σύνταγμα της χώρας μας ισχύει για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και θέλω οι κάτοικοι της Θράκης, όλοι ανεξαιρέτως, να είναι ασφαλείς και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους πολίτες, τους άλλους πολίτες που κατοικούν σε άλλες περιοχές της επικράτειας της ελληνικής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι βουλευτές, θα αγωνιστούμε για αυτές τις προτεραιότητες. Η υπόσχευσή μου δεν είναι μόνο ότι θα διανοίγουμε πιο συχνά αυτή τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει το χωριό σας από την Αθήνα, αλλά ότι θα αγωνιστούμε για να μικρύνουμε την απόσταση. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ορισμένα πράγματα που συμβαίναν εδώ και πάρα πολύ καιρό, παθογένειες του παρελθόντος, πρέπει να δώσουμε μάχη και θα δώσουμε μάχη να σταματήσουν. Ένα παράδειγμα θέλω να σας δώσω. Ο ιδιώτης πάροχος τηλεοπτικού σήματος, μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει τηλεοπτικό σήμα σε όλη την Ελλάδα, άφησε ως εξαίρεση τις περιοχές της Θράκης έξω από την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος για τη δημόσια τηλεόραση αλλά και για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτή είναι μια απαράδεκτη ενέργεια και έχω πάρει απόφαση αυτή η ενέργεια να σταματήσει, διότι έχουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, όλοι οι πολίτες, δικαίωμα να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα ελληνικά κανάλια, δηλαδή να βλέπουν τη ζωή και τις ειδήσεις σε όλη την υπόλοιπη χώρα μας. Αυτό λοιπόν, αυτή η απαράδεκτη πραγματικότητα από σήμερα αλλάζει. Χθες έδωσα εντολή στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και υπέγραψε υπουργική απόφαση με ένα κονδύλι κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ώστε άμεσα στην περιοχή σας, σε μια περιοχή που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, περίπου 120.000 πολίτες, να σας δοθεί δωρεάν δορυφορικά πιάτα από κωδικοποιητές και δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης εκπομπής, αλλά και στους δορυφορικούς, σε προγράμματα της επιλογής σας για την ΕΔΙΟ πάροχη, ΝΟΒΑ και ΟΤΕ, ώστε να μην υπάρχει κανένα σπίτι Έλληνα πολίτη που να μην υπάρχει δυνατότητα εκπομπής σήματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών. Αυτές τις διακρίσεις του παρελθόντος έχουμε πάρει απόφαση να τις σταματήσουμε. Και αυτό είναι μονάχα η αρχή. Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα ή μικρά καθημερινά προβλήματα στα οποία καλούμαστε να δώσουμε λύση και θα δώσουμε λύση. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί ανάμεσά μας και πολιτικοί που κομπάζουν και ιδιαίτερα εδώ στη Θράκη, στην περιοχή σας, ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο οι προοδευτικές ιδέες ιτώνται, λένε παντού. Και ότι πλέον έτσι πρέπει να μάθουμε να ζήσουμε. Όλο και πιο μακριά ο ένας από τον άλλον.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουν λάθος. Εμείς είμαστε εδώ για να θυμίζουμε ότι οι αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο άλλος σεβασμός, η ειρηνική συμβίωση δεν μπορούν να ιτηθούν ποτέ. Και δεν μπορούν να ιτηθούν διότι είναι ανάγκες της ίδιας μας της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Αυτές τις αξίες είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε. Και όπως έλεγε και ένας σπουδαίος ποιητής, ο Γιάννης ο Ρίτσος, τραγουδάμε για να ενώνουμε τον κόσμο. Είμαστε εδώ για να ενώνουμε και όχι να χωρίζουμε. Διότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Είναι οι ανάγκες μας, οι ίδιες ανάγκες που έχουμε, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, με ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη και να προκόψουμε εμείς και τα παιδιά μας. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι γνωρίζω πως τα μέρη σας, η Θράκη, που κατά μία έννοια έλκω και ένα μέρος της καταγωγής μου, διότι η μητέρα της μητέρας μου γεννήθηκε λίγο έξω από ένα χωριό έξω από την Ανδριανούπολη, έχω δηλαδή μια ρίζα θρακιώτικη, γνωρίζω ότι στα μέρη σας, από τα μέρη σας, προέρχεται ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, για τον οποίον έχω μεγάλο σεβασμό. Ο Σεΐχης Μπετρεντίν. Ήταν Έλληνας και Τούρκος μαζί. Πάνω απ' όλα όμως ήταν ένας άνθρωπος που σέβονταν την θρακιώτικη καταγωγή του. Ήταν σοσιαλιστής αλλά και θρησκευόμενος. Πάνω απ' όλα όμως ήταν ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε μέχρι τέλους, έδωσε τη ζωή του για να πολεμήσει την αδικία και για να υπερασπιστεί το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του θρακιώτικου λαού. Ένας άνθρωπος που πάλεψε να καταργήσει τις αποστάσεις που δημιουργούν κάποιοι μεταξύ μας για να ενισχύσουν τις δικές τους θέσεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να γίνει το παράδειγμά μας και όλοι μαζί να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε την επόμενη φορά που θα έρθω και θα έρθω, σας το υπόσχομαι, να έχει μικρύνει η απόσταση που χρειάζεται να διανύσω από το Μέγαρο Μαξίμου στο χωριό σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Χρήστο, επίσκεψη ουσίας, αλλά και με συμβολισμούς και με μηνύματα με πολλούς αποδέκτες και την γη.